Πιστεύω ότι είναι μία από τις ατμομηχανές της χώρας. Δυστυχώς όμως, παρά το ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο έρχονται 3 δις ευρώ, έχουμε πάρει πάνω από 150 δις ευρώ, δεν σφίζει από ανάπτυξη η υπεθρός μας και εδώ υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα πρέπει να υπάρχει από όλες τις πλευρές. Τώρα, ως προς αυτό το οποίο ακούω... Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Έχουν γίνει βελτιώσεις, ακούστε μισό λεπτό, έχουν γίνει βελτιώσεις, στοιχεία θα πρέπει να κρατούν μόνο αυτοί που έχουν εισόδημα πάνω από 15.000 ευρώ, μπορεί να γίνουν και άλλες βελτιώσεις. Δεν ξέρω τι λέω, στοιχεία εισόδων εξόδων κρατάνε όλοι οι αγρότες από το πρώτο ευρώ. Και αυτοί που είναι κάτω από 15.000 και αυτοί κρατάνε. Και αυτοί που είναι με 1.000 ευρώ και αυτοί κρατάνε. Και αυτοί θα πληρώσουν από το πρώτο ευρώ. Υποχρεούνται σύμφωνα με τις βελτιώσεις για στοιχεία εσόδων εξόδων ή άνω των 15.000 ευρώ και υπάρχουν και άλλες βελτιώσεις. Τώρα, από εκεί πέρα, αν μπορούν να γίνουν άλλες βελτιώσεις, αν μπορούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει ώστε κάθε Γενάρη Φλεβάρη να μην έχουμε κινητοποιήσει. Γιατί αυτό γίνεται. Κάθε Γενάρη Φλεβάρη υπάρχει ένα λόγο. Κύριε Παπαδάκη, να τελειώσω κάτι. Να τελειώσω κάτι. Μπλόκο στο δρόμο, το θεωρούσα πάντοτε απαράδεκτο και το θεωρώ, γιατί δεν είναι κανενός ο δρόμος. Μην το λέτε έτσι αυτό. Όχι. Κύριε Αμπούλη, έχω δει εγώ δικού σα ανθρώπου από το Πασόκ για πάνω από διαφωνώ πλήρω. Μην μου λέτε εμένα τέτοια. Σε μένα να μην τα λέτε. Όχι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Στρέφεται όλη η κοινωνία. Πέστε μου ένα κλάδο που παράγει χρήμα. Εμείς παράγουμε χρήμα, κυρία Βούλτεψη. Εντάξει, συμφωνούμε. 180 επαγγέλματα σε όλη την Ελλάδα συντηρούνται από τους αγρότες. Δεν διαφωνούμε σε τίποτε. Το δρόμο που δεν ανήκει στους αγρότες μόνο δεν μπορείτε να το πείτε. Για να ακούσουμε και εμπειρίες που είναι μετά από την Αλεξάνδρα να μιλήσει. Όλη την κοινωνία εναντίον σας. Μπλόκα στους δρόμους, πρέπει να κάνετε. Κάναμε μια ειρηνική διαμαρτυρία, κυρία Βούλτεψη. Να κλείσετε δρόμο, δεν το δέχομαι. Αυτή τη φορά, αφού δεν το καταλαβαίνουν. Όχι, δεν είναι δικό. Δεν είναι, έχετε στρέψει όλη την κοινωνία εναντίον σας αν το κάνετε αυτό. Είναι λάθος. Πάλι πέστε μου ένα κλάδο που παράγει χρήμα. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Ο δρόμος. Ο δρόμος δεν πρέπει να κλείνει από μια μερίδα ανθρώπων. Κυρία Βούλτεψη, γιατί τότε έπρεπε και οι συνταξιούχοι να το κλείνουν. Για να ακούσουμε και τον κύριο. Το 2013 ήταν μια. Δεν μου απαντάτε σε αυτό. Το 2013 ήταν μια χρονιά διαβούλευσης. Ο κύριος Θεοχάρης είχε πει θα γίνουν ομάδες εργασίας. Δεν μου απαντάτε. Δεν θέλουμε να βγαίνουν στους δρόμους. Όχι, το 13 δεν έγινε καμιά συζήτηση, κύριε Καπερνάρο. Όχι, δεν έγινε καμιά συζήτηση, κύριε Καπερνάρο. Να ακούσουμε Αλεξάνδρα και τον κύριο Καπερνάρο. Κύριε Βούλτεψη, κύριε Καπερνάρο. Λάθος. Ο κύριος Καπερνάρος. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι τόσο πολύ δύσκολο τουλάχιστον να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα όταν μιλάμε ότι ο βασικός πυλώνας του πρωτογενούς παραγωγής μας.